Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, αφού φτιάξω την κάμερα, σήμερα θα σας δείξω αυτό το μακιγιάζ που με βλέπετε να φοράω, το οποίο φορούσα σε... θέλω να πω empties, νομίζω ήταν empties, και μου το ζητήσατε αρκετά, σας άρεσε και εμένα μου άρεσε πολύ. Μου αρέσει που είναι έτσι διαφορετικό, δεν έχει αυτή την κλασική σκούρα εξωτερική γωνία που είναι συνήθως τα περισσότερα look των ματιών. Είναι ένα hello eye, δηλαδή έχει το φως στο κέντρο, ακριβώς πάνω από την κόρη του ματιού και την εσωτερική και εξωτερική γωνία πιο σκούρες. Οπότε θα χαρώ πολύ να το δείτε και να μου πείτε αν σας άρεσε. Δεν χρησιμοποιώ πολλές σκιές, χρησιμοποιώ 1, 2, 3. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική όμως, μπορείτε να το κάνετε με λιγότερες σκιές. Εγώ απλά έχω λίγο ένα κάλο. Το βίντεο προοριζόταν να γίνει voice over όταν η φωνή μου θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν έχω προλάβει να πάω να αγοράσω καινούριο μικρόφωνο έτσι ώστε να μπορώ να φιλμάρω τα voice over, οπότε αναγκαστικά θα το δείτε έτσι, με μένα να μιλάω έτσι. Είμαι ξανά άρρωστη φυσικά, φυσικά, πρώτη χρονιά παιδικό σταθμός. Είμαστε άρρωστη από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα. Να μην τα πολυλογώ, πάμε να δούμε πόσο έκανα το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Έχω ήδη σχηματίσει τα φρύδια μου ώστε να γλιτώσουμε χρόνο. Ξεκινάω πάντα από τα μάτια μου, ειδικά σε ένα smoky look, έτσι ώστε να αποφύγω fallout που θα μου χαλάσουν τη βάση. Πρώτα όμως περνάω το primer του προσώπου, ώστε μέχρι να τελειώσω με τα μάτια να έχει απορροφηθεί λίγο. Χρησιμοποιώ από Absolute New York το Flawless Face, είναι ένα σιλικονούχο primer που βοηθάει στην όψη των πόρων. Και το συγκεκριμένο μου αρέσει αρκετά, ειδικά για την τιμή του. Συνεχίζω με το primer των ματιών μου και χρησιμοποιώ από Urban Decay το Eyeshadow Primer Potion, το Original. Σετάρω το primer με μία σκιά από Too Faced από την Eggnog Palette, Eggnog Latte Palette, την σχεδόν λευκή, τη Frosty Nog. Μου αρέσει το highlighted εφέ που δίνει όταν σετάρω με αυτό το primer μου. Θα ξεκινήσω τοποθετώντας μία ανοιχτόχρωμη καφέ σκιά από την ίδια παλέτα, είναι η Skinny Latte, η απόχρωση της σκιάς. Στην κόγχη μου και δεν το κρατάω μόνο στην εξωτερική γωνία, το φέρνω κανονικά κύκλο γύρω από το μάτι μου. Με ίδια ένταση, όση ένταση δίνω στην εξωτερική γωνία δίνω και στην εσωτερική. Συνεχίζω με την ίδια σκιά και απλά δίνω περισσότερη ένταση, κάνω το ίδιο πράγμα ακριβώς. Με ένα μικρότερο πινέλο θα πάρω μία μπρονζέ σκιά, ελάχιστα πιο σκούρα από την προηγούμενη και θα την τοποθετήσω στην εξωτερική και στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Ουσιαστικά αφήνω κενό στη μέση. Συνεχίζω με την ίδια σκιά μέχρι να έχω την ένταση που θέλω. Φυσικά θα το σκουρίνω και με μία πιο έντονα καφέ σκιά. Και τώρα βάζω μία υγρή σκιά στην παλέτα μου. Είναι από H&M, σας την έχω δείξει και σε κάποια αγαπημένα, η Fluid Eye Color στην απόχρωση Frizzante. Μου αρέσει τη συγκεκριμένη να την τοποθετώ με το δάχτυλό μου. Έχει έτσι μία σαμπανή απόχρωση μεταλλική και νιώθω ότι με το χέρι έχει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση το χρώμα της και την τοποθετώ ακριβώς στη μέση που έχω αφήσει το κενό και τραβάω το χρώμα μέχρι σχεδόν κάτω από την κόγχη μου. Περνάω και δεύτερη στρώση για να μεγαλώσω την ένταση της. Με ένα φουντωτό πινέλο παίρνω την μπροζέ σκιά μου και φτιάχνω λίγο τις γωνίες και γενικά περιμετρικά της μεταλλικής σκιάς.
Από την ίδια σειρά παίρνω από την παλέτα Gingerbread Cookie μία χρυσή σκιά, αυτή είναι εδώ. Είναι έντονο χρυσό, αλλά όσο και αν φαίνεται έτσι έντονα χρυσή, δεν βγαίνει η απόδοση της στα μάτια, οπότε την ψεκάζω με λίγο fixing spray. Και περνάω ακριβώς πάνω από τη μεταλλική, έτσι ώστε να της δώσω μία πιο χρυσή απόχρωση και να ταιριάζει περισσότερο με τα μπροντζέ. Παίρνω μία αρκετά πιο σκουρόχρωμη καφέ σκιά και θέλω λίγο να βαθύνω τις γωνίες, την εξωτερική και την εσωτερική, ελάχιστα το χρώμα. Παίρνω τώρα ένα καθαρό blending πινέλο και κάνω αρκετό blend περιμετρικά. Καθαρίζω το κόκαλο του φρυδιού μου με μία ανοιχτόχρωμη σκιά και χρησιμοποιώ από Kiko την Extra Sculpt Volume Mascara. Καθαρίζω κάτω από τα μάτια μου. Εκείνη τη μέρα είχα χρησιμοποιήσει από νου το Mattifying Extreme Wear Foundation, οπότε θα χρησιμοποιήσω το ίδιο και σήμερα. Συνεχίζω με το HD Concealer από NYX. Σετάρω με πούδρα όλο μου το πρόσωπο, έτσι ώστε να απλωθεί πολύ καλύτερα το bronzer, το rouge, όλα. Χρησιμοποιώ από L'Oreal το Brow Artist Plumper στις βλεφαρίδες μου, λέω καλά, στα φρύδια μου. Και τελειώνω τα μάτια μου. Θα χρησιμοποιήσω τις δύο σκιές, αυτές εδώ που χρησιμοποίησα και στο άνω βλέφαρο. Και ενώ συνήθως δεν το κάνω, όταν κάνω όμως smoky βάζω μάσκαρα και στις κάτω βλεφαρίδες. Θα τελειώσω το μακιγιάζ του προσώπου χρησιμοποιώντας από την Gingerbread Cookie το bronzer που έχει μέσα. Από την Becca χρησιμοποιώ αυτό εδώ το rouge, το οποίο είναι το Almond από τα Mineral Blush. Και τελειώνω με το Gold Pop, που είναι το χρυσό highlighter, το οποίο χρησιμοποιώ και στις εσωτερικές γωνίες των ματιών μου. Θα τελειώσω με τα χείλη μου από Urban Decay, το 24 Glide On Pencil, στην απόχρωση Rush. Όπως βλέπετε, σχεδόν όπως τα χείλη μου το χρώμα. Και από πάνω φοράω από Note το Matte Moist Lip Gloss στην απόχρωση 401. Ψεκάζομαι. Και το μακιγιάζ μου είναι έτοιμο, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ όταν το δημιούργησα, γιατί είναι διαφορετική η τεχνική των ματιών. Μου αρέσει το Hello Eye, ταιριάζει σε αρκετά σχήματα ματιών. Ίσως αν έχετε πολύ hooded, πολύ κουκουλωτά μάτια να μην δείχνει, αλλά αν δεν έχετε τόσο κλειστά μάτια, αν δεν πέφτει δηλαδή πολύ το άνω βλέφαρό σας, τότε νομίζω ότι σας ταιριάζει, κάνει τα μάτια να φαίνονται μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραίο. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε χρώματα, με οποιοδήποτε έτσι συνδυασμό θέλετε. Εμένα μου άρεσε το συγκεκριμένο με τα μπρονζο χρυσά. Θα σας δω σύντομα σε επόμενο βίντεο, ελπίζω και η φωνή μου να έχει γίνει καλύτερα μέχρι τότε και να μην με ακούτε σαν τη Στανήση. Σας αγαπώ πολύ, φιλιά πολλά, να είστε όλες καλά.